Αναστάτωση και πανικό προκάλεσε η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην Πάφο. Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στη Λεμεσό, χωρίς ευτυχώς να καταγράφονται τραυματισμοί παρά μόνο μικρές ζημιές. Μπορώ να πω ήταν πάρα πολύ έντονη. Τελικά μπήναμε μέχρι τις 2 η ώρα γιατί φοβόμαστε για κανένα μετασεισμό. Μετά την τελευταία ισχυρή σεισμική δόνηση που καταγράφηκε στο θαλάσσιο χώρο κοντά στην πόλη Χρυσοχού τον Ιανουάριο του 2022, ο Εγκέλαδος ξαναχτύπησε χθες βράδυ, αγγίζοντας αυτή τη φορά τους 4,9 βαθμούς στην κλίμακα Ρίχτερ. Το επίκεντρο ήταν 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης της Πάφου. Ήταν στο θαλάσσιο χώρο ο σεισμός. Υπάρχουν αναφορές ότι έγινε αντιληπτός σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός λόγω του μεγέθους και της διαρκείας του. Πιο έντονα στην πόλη και επαρχία Πάφου και λιγότερο σε Λεμεσό και άλλες περιοχές του νησιού μας. Μεταξύ των κατοίκων προκλήθηκε ανησυχία και αρκετοί ήσαν αυτοί που βγήκαν για λίγο έξω από τα σπίτια τους. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν οποιασδήποτε ζημιές ή τραυματισμοί. Εντάξει, ήταν λίγο πανικός. Βγήκατε έξω, ποια ήταν η αντίδραση? Όχι, δεν βγήκαμε έξω. Νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει πλέον τις σεισμικές δονήσεις στην περιοχή, οπότε αντιδράσαμε ψύχρεμα. Σχεδόν. Καταγράφηκαν επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, 2 μετασεισμικές δονήσεις χαμηλής έντασης. Όχι, ούτε φοβήθημα, ούτε ανησύχησα. Ενώσαμε τον, αλλά δεν ήταν πολύ βαρετός. Ήταν μικρή σεισμική δόνηση. Τα τελευταία 30 χρόνια καταγράφηκαν 8 σεισμοί της τάξης των 4,5 μέχρι 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σημερινός σεισμός εντάσσεται στη φυσιολογική σεισμική δραστηριότητα της Κύπρου. Την κράτηση του οδηγού, ο οποίος χτύπησε με το